9 Παπανιώτης, 4 Οικονόμου, 5 Πάντος, 21 Τσουκαλάς, 19 Κεϊτά, 26 Κολοβέτσιος, 33 Κολοβέσης, 10 Τεβισέντη, 17 Γεωργίου, 9 Μπράνα Ήλιτς και 8 Τζιμόπουλος. Δεν είμαι Ολυμπιακός, πας 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 Γιάννενα, ούτε Παναθηναϊκός, πας 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 Γιάννενα. Γιατί είμαι Ηπειρώτης, περήφανος Γιαννιώτης, γιατί είμαι Ηπειρώτης, περήφανος Γιαννιώτης. Ο Πας Γιάννενα σε αυτή την πόλη είναι μια μεγάλη ιστορία. Είναι το είναι μας, είναι τα πάντα. Εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚΖΙΣ, πας 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 Γιάννενα, δεν είμαι ούτε ΑΕΚΖΙΣ, πας 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 Γιάννενα. Αυτή η ομάδα είναι κάτι παραπάνω από μια ομάδα. Είναι μια ολόκληρη πόλη γεμάτη από ανθρώπους που την αγαπάνε υπερβολικά. Για μας ο ΠΑΣ Γιάννενα, για όλους τους Ηπειρώτες, είναι ένα σημείο αναφοράς. Ο ΠΑΣ είναι η υπερηφάνεια του Ηπειρώτη, που θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό. Ο ΠΑΣ Γιάννενα είναι ένα σύμβολο και η ενασχόληση στα κοινά του αποτελεί τίτλο τιμής και όχι πράξη ευεργεσίας. Εγώ τους καλύτερους φίλους που έχω μέχρι σήμερα τους έχω κάνει μέσα από τις γνωριμίες που έκανα στον ΠΑΣ Γιάννενα. Θεωρώ ότι εκεί είμαστε όλοι σε έναν ιστό, στον ιστό των Ηπειρωτών και των φίλων του ΠΑΣ Γιάννενα. Το ζω μέσα εκεί που μπαίνω, το ζω. Ζω με τους ποδοσφαιριστές, αυτό που λέγεται ΠΑΣ Γιάννενα και τους φιλάθλους. Να πω χαρακτηριστικά, άμα μας κόψετε τις φλέβες, δεν έχουμε κόκκινο, έχουμε μπλε. Μπορώ να πω ευθέως, είναι η ζωή μου, είναι το κάτι άλλο. Τα Γιάννενα είναι γνωστά για πάρα πολλά πράγματα. Από τη λίμνη του Αλυπασσά και την Κεραφροσύνη, μέχρι την πολυπολιτισμικότητα και τον ΠΑΣ Γιάννενα. Είναι μια ομάδα που έχει γράψει ξεχωριστή ιστορία στον χώρο του Γιαννιώτικου, αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Απόλυτα δικαιολογημένα, θα έλεγα ότι έχει δημιουργήσει ένα μύθο. Στον χώρο αυτόν που βρισκόμαστε, παλαιότερα υπήρχε ένα καφενείο και στο νυν υπάρχουν ξενοδοχείο, υπήρχε ιταλικό υποδρόμιο, το οποίο εμείς μετά τη φυγή των το μετατρέψαμε σε γήπεδο, το οποίο έβγαλε μια πλειάδα γιαννιωτών ποδοσφαιριστών. Μετά το εμφύλιο πόλεμο, η κάθε γειτονιά είχε και την ομάδα της. Είτε λεγόταν Παμφρουριακός, είτε Εθνικός Καλούτσανης, είτε Αμπελόκηποι, είτε Γκουραμπάς. Κάθε χώρος και γειτονιά είχε και την αλάνα της. Και από εκεί ξεπετάχτηκαν όλοι οι ποδοσφαιριστές, πολλοί ποδοσφαιριστές του χώρου των Ιωαννίνων. Αυτή η ομάδα δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση του Ατρομήτου και του Αβέροφ. Ενώ ήταν χωρισμένοι οι φιλάθλοι σε αριστερούς και δεξιούς, με τη δημιουργία του ΠΑΣ Γιάννενα ενώθηκε όλος ο φιλάθλος κόσμος και πάψαν τα μίση και τα πάθη μέσα από το γήπεδο. Αυτό το μήνυμα πέρασε ο ΠΑΣ Γιάννενα τότε, ότι η Ελλάδα ενωμένη μπορεί να κάνει θαύματα. Με την ίδρυση της ομάδας επιλέχθηκε σαν σήμα ένα αργυρό νόμισμα το οποίο χρησιμοποιούσαν από την Συνομοσπονδία του Κοινού των Ηπειρωτών το 263 έως 167 π.Χ. όπου στη μία όψη υπάρχει ο Ταύρος, ιερό ζώο της αρχαιότητος, το οποίο περιστοιχίζεται από ένα στεφάνι βελανιδιάς, ιερό δέντρο της Οδόνης, και από κάτω υπάρχει η επιγραφή Απειρωτάν. Απειρωτάν σημαίνει των Ηπειρωτών. Γιατί ο ΠΑΣ Γιάννενα δεν είναι απλά η ομάδα της πόλης των Ιωαννίνων, είναι ομάδα όλης της Ηπείρου. Ο θρύλος ξεκίνησε αυτής της ομάδας το 1971. Το ποδόσφαιρο που έπαιζε εκείνη την εποχή ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Μια ομάδα η οποία αποτελούνταν από 6 Αργεντινούς ποδοσφαιριστές και πολύ καλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, αλλά και Γιαννιώτες ποδοσφαιριστές. Εμείς φέραμε στην Ελλάδα το Νότιο Αμερικάνικο ποδόσφαιρο, γιατί εμείς παίξαμε με μικρές βαλιές και το ποδόσφαιρο εδώ στην Ελλάδα ήταν λίγο διαφορετικό, με μεγάλες βαλιές και περισσότερο δύναμη. Εμείς δεν είχαμε τόσο δύναμη, τώρα είχαμε τεχνική. Μας δείξανε πώς παίζεται πραγματικά το σωστό ποδόσφαιρο, το θεαματικό ποδόσφαιρο, το ποιοτικό ποδόσφαιρο. Αυτό δημιούργησε ουσιαστικά
μια μεγάλη μάζα οπαδών που ακολουθούσαν την Παζιάννα σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδος. Αισθάνομαι τυχερός που έπαιξα σε αυτή την ομάδα, δίπλα σε τόσους μεγάλους παίκτες όπως ήταν οι Αργεντίνοι, ο Γκλασμάνης, ο Κοντογιουργάκης, ο Μοντές, ο Λίσα, ο Ισπινόζα. Δίπλα και με τους Έλληνες παίκτες, τον Σιόντι, τον Τσορλίδα, τον Γραμινιάτη. Η δεκαετία του 70 ήταν ό,τι πιο κορυφαίο μπορεί να παρουσιάσει μια επαρχιακή πόλη όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά της δρόμενα. Έφεραν νέες νοοτροπίες, νέα τεχνολογία στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και το εκτίμησε τόσο πολύ ο κόσμος που δεν χωρούσε το γήπεδο. Το γήπεδο Ιζωσιμάδες που υπάρχει ακόμα τώρα και εκεί παίζει ο Παζιάννα, είχαμε 10-14.000 κόσμο. Τόσο πολλοί ήταν οι φίλαθροι που ακολουθούσαν την ομάδα που τα Γιάννα ερημώνανε. Εδώ μέσα όταν αγωνιζόμασταν, το γήπεδο και εδώ δεν μας χωρούσε. Ήμασταν 22.000 εγγεγραμμένοι στο Δήμο Ιωαννιτών και το γήπεδο είχε 14.000 φιλάθρους. Δεν είχαμε τις κερκίδες και γύρω-γύρω από το γήπεδο γινόταν τετράδες για να δουν την ομάδα. Για εμάς ο Παζιάννα είναι ένα σωματείο με σημαντικές ιστορικές στιγμές. Πολλοί θυμούνται την ομάδα της δεκαετίας του 70 με τους Αργεντινούς. Τα ταξίδια και τις εκδρομές που κάναμε τις επόμενες δεκαετίες και την ομάδα που τώρα δημιουργείται και προσφέρει ελκυστικό ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ την Παναγιά, έτσι που με έχει κάνει παγουρά. Ευχαριστώ και το Θεό που με μάθε να τραγουδώ. Ο Πασολές αγαπώ. Ευχαριστώ την Παναγιά που με έχει κάνει παγουρά. Ευχαριστώ και το Θεό που με μάθε. Το μπλου Βαγέρος ίσως να ακούγεται περίεργα σε πολλούς γιατί δεν ξέρουν τη λέξη Βαγέρος. Η λέξη Βαγέρος βγαίνει από το βαγερεμένος, από το φευγάτος. Αυτός που φεύγει. Ο σύνδεσμος αυτός έχει πάρα πολλές δραστηριότητες. Πέρα από το ότι είμαστε οπαδοί και βρισκόμαστε κάθε Κυριακή στα τσιμέντα, είμαστε και ένας σύνδεσμος με κοινωνικό έργο. Έχουμε διαφορετική σκέψη, διαφορετική νοοτροπία και αυτό το βγάζουμε και στις παρέες που κάνουμε γενικά στον χώρο που ζούμε. Το σύνθημα δεν σε αφήσαμε μόνο ποτέ, το κάνουμε πράξη. Δεν έχουμε αφήσει την ομάδα ποτέ μόνη της. Τι κι αν δεν γνώρισα χάρες μεγάλες, τι κι αν δεν πήγα σε ένα τελικό, ένα μονάχα ξέρω να φωνάζω, ο Πασολές σε αγαπώ. Ο κόσμος σε κάθε παιχνίδι είναι ο 10ος παίχτης, μας δίνει όθηση, φωνάζει, ακούμε τα συνθήματα και εμείς παθιαζόμαστε ακόμα πιο πολύ για να πάρουμε την νίκη. Είναι σημαντικό, ξέρουμε ότι στην κερκίδα είναι δικοί μας άνθρωποι, πιο πολλοί είναι γνωστοί και νιώθουμε υπερήφανοι. Την Κυριακή μπορεί να δει κανείς στον αγώνα πάρα πολλές γυναίκες στο γήπεδο, ειδικά στο γήπεδο των Ιωαννίνων. Η γυναίκα είναι Παζιάννα. Αυτό το γήπεδο δεν χωράει τη βία, χωράει τον Παζιάννα και τον καλό ποδόσφαιρο. Βλέποντας όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται και μας συμπαραστέκονται, καταλαβαίνω πόσο μεγάλο κομμάτι της Ηπείρου είναι ο Παζιάννα και αυτή η ομάδα. Είναι τιμή μου που παίζω στον Παζιάννα και όταν αγωνίζομαι στην πόλη μας και όταν ακούω τη λέξη Γιάννενα από τον κόσμο, νιώθω τον κόσμο να θέλει να αγωνιστεί κι αυτός. Σε αυτή την ομάδα. Είναι πάντα κοντά στην ομάδα ο κόσμος και αυτό μας δίνει μια μεγάλη όθηση, μια μεγάλη δύναμη. Παζιάννα είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Ακόμα και τα συνθήματά μας, ακόμα και η ύμνη μας είναι συνδεδεμένα άρρηκτη με την παράδοσή μας. Από Ανατολή και Δύση, από Βορρά και Νότο. Ο Πας Γιάννενα είναι κάτι το ιδιαίτερο για μας όλους. Προβάλλει τον τόπο, την ιστορία. Τον τιμούμε και μας τιμά. Και ό,τι καλύτερο ευχόμαστε. Ξεκινάμε, παιδιά. Οπα! Η λέξη Ξενιθιά είναι συνυφασμένη με τη λέξη Ήπειρος. Ο Παζιάννα για μας και για όλους τους παραδαχούς της γης Ηπειρώτες και όχι μόνο είναι μια ιδέα. Θεωρείται η μήτρα
που συνδέει τους απανταχού της γης Ηπειρώτες με αυτή την πόλη. Πας Γιάννινα, Πας Γιάννινα, προχωρεί με καμάρι. Είσαι ομάδα κεραυνός, πανισχυρό λιοντάρι. Μην τολμήσεις και πας στο εξωτερικό και δεν είσαι ενημερωμένος για τον Πας Γιάννινα, δεν έκανες τίποτα. Η ομάδα αυτή είναι ένα μεγάλο γεγονός και ειδικά για τους Έλληνες του εξωτερικού και είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να προσφέρει αυτή η περιοχή. Ταξίδεψα στην Αμερική, στη Φλόριδα, στη Νέα Υόρκη, στο Σεν Λούις, στην Ευρώπη και το πρώτο που με ρωτούσαν οι Γιαννιώτες και οι Ηπειρώτες ήταν πώς πάει η ομάδα μας. Είσαι της μόρας αστραπή, της θυελλάς αγέρας. Ελπίδα έγινες κρυφή, λαμπρότερη σημέρας. Πας Γιάννινα, μεγάλωσες, στη Βήτα δική σε. Έλα στην Αλφα Εθνική, καινούργιες δόξες χτίσε. Ο Πας Γιάννινα είναι κάτι, ένα κομμάτι της ζωής μας. Μπορεί να ακούγεται έτσι λίγο κλισέ ή συνηθισμένο, αλλά είναι για μας. Ζούμε κάθε μέρα, μιλάμε γι' αυτό, πηγαίνουμε στο γήπεδο. Αυτά τα παλικάρια, η νεαρή ομάδα του Πας Γιάννινα, κατόρθωσε φέτος μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να δείξει στους μεγάλους μετόχους όλων των εταιριών, των ανωνύμων εταιριών της Ελλάδας, ότι μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος του Πας Γιάννινα. Αλλά παρόλα αυτά είμαστε περήφανοι όχι μόνο για την επαγγελματική ομάδα, αλλά και για τα τμήματα υποδομής τα οποία διέχουν μια εκπληκτική πορεία και είναι έτοιμα να δώσουν ποδοσφαιριστές στην επαγγελματική ομάδα. Στη Βήτα δική σε, έλα στην Αλφα Εθνική, καινούργιες δόξες χτίσε. Έλα να ζήσω Πας Γιάννινα και όλοι οι πυρός μας. Πας Γιάννινα! Πιστεύω ότι οι υποδομές είναι η δεξαμενή που τροφοδοτεί και τον Πας Γιάννινα αλλά και κατ' επέκταση το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι υποδομές για κάθε ΠΑΕ, εκτός από υποχρέωση, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό για τη βελτίωση του αθλητισμού στη χώρα μας. Η ηλικία είναι κρίσιμη και θα πρέπει να μεταδώσουμε στα παιδιά στοιχεία τα οποία θα τα έχουν για την υπόλοιπη ζωή τους και ομαδικά αλλά και ατομικά. Βασικό στοιχείο πιστεύω ότι είναι το fair play που πρέπει από αυτή τη μικρή ηλικία να το μεταδώσουμε στα παιδιά, να το διδάξουμε, να το αφομοιώσουν, να το πιστέψουν και να το υποστηρίζουν. Όλα αυτά τα παιδιά έχουν ένα όνειρο, να παίξουν επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Το καλό που αποκομίζουν και που γίνεται σε αυτή τη διαδικασία όλοι είναι ότι όλα τα παιδιά αυτά φεύγουν από δυσάρεστες καταστάσεις που βλέπουμε στη σημερινή κοινωνία και μένουν στον αθλητισμό. Αυτό είναι καλό τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειές τους. Καταρχάς έχω δυναμώσει πολύ. Κατά κύριο λόγο όμως η πειθαρχία που σου προσφέρει το ποδόσφαιρο είναι πολύ μεγάλη και σε βοηθάει και στη μετέπειτα ζωή σου. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα, δεν υπάρχει ομαδική δουλειά. Πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε μέσα στο κήπεδο. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτήν την ομάδα. Όλοι οι πυρώτες χαίρονται και βρίσκονται στο πλευρό αυτής της ομάδας. Γιατί ο Πας Γιάννινα είναι μια μεγάλη ιδέα. Ο Πας Γιάννινα είναι για μένα η μεγαλύτερη ομάδα που θέλω να αγωνιστώ. Το βλέπω σαν καταξίωση και προς όλη την πόλη. Οι καιροί της κρίσης ευνοούν σαν συνθήκες ώστε η πολιτεία αλλά και η διοργανώτρια αρχή να στρέψουν την προσοχή τους πάλι στην περιφέρεια της Ελλάδας. Η νεολαία στην περιφέρεια ασχολείται πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο και με τα άλλα αθλήματα και νομίζω ότι από εκεί θα υπάρξει το φυτώριο της δημιουργίας των νέων μεγάλων ποδοσφαιριστών της χώρας μας. Βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του Ομίλου Φουρλής, ο οποίος είναι αμιγός ελληνική επιχείρηση, κάτω από τον οποίο υπάγεται και η IKEA, είναι ότι στηρίζει την κοινωνία. Στηρίζουμε λοιπόν το πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης της ομάδος, συμμετέχοντας στην παιδική κερκίδα. Πας, Πας Γιάννινα, Άγιαξ της Ήπειρου, μη σας τρομάζει τίποτα, το γονί του Πύρου,
πας, πας, πας και σίγουρα θα πας και μέσα στην Ευρώπη ομάδα θρυλική. Πας, πας, πας και σίγουρα θα πας και μέσα στην Ευρώπη ομάδα θρυλική. Χρειάζεται λοιπόν στήριξη από όλους τους φορείς. Ο κόσμος είναι κοντά στην ομάδα, αγαπάει παθολογικά θα λέγαμε την ομάδα και οπωσδήποτε αναγνωρίζει την μεγάλη προσφορά παραγόντων του παρελθόντος, παλιών προέδρων, ποδοσφαιριστών και προπονητών. Η τράπεζά μας τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα την τελευταία τριετία συμμετέχει στο χορηγικό πρόγραμμα του Παζιάννενα. Τον στηρίζει ποικιλότροπα γιατί είναι και πελάτες μας. Έχουμε μια άριστη συνεργασία μαζί τους. Οι παίκτες είναι και αυτοί πελάτες μας και καταθέτες. Τα μέλη μας οι περισσότεροι είναι φίλαθλοι του Παζιάννενα. Και άρα ως μια συνεταιριστική και τοπική τράπεζα ήταν και υποχρέωσή μας αλλά και ανάγκη να είμαστε μέσα στους χορηγούς του ΠΑΣ, να μπορούμε να τον στηρίζουμε όπως και αυτός στηρίζει και βοηθάει και την πόλη μας. Η συνεργασία μας με την ΠΑΣ Γιάννενα είναι εδώ και 5 χρόνια. Όλοι οι ποδοσφαιριστές έρχονται στο εστιατόριό μας για φαγητό. Υπάρχουν διατροφολόγοι οι οποίοι είναι με την ΠΑΕ και μας δίνουν τα στοιχεία για τον κάθε ποδοσφαιριστή. Έτσι εμείς να τους σφοδιάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα το στομάχι τους για να μπορούν να έχουν ό,τι καλύτερο μέσα στο γήπεδο και να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα που χρειάζεται για την ομάδα. Σήμερα, όπου η οικονομική κρίση έχει αφήσει και αυτή τα σημάδια της έντονα στον χώρο του αθλητισμού και ειδικά του ποδοσφαίρου, ο ΠΑΣ Γιάννενα με την πορεία του είναι μια φωτεινή λιαχτίδα στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και ελπίζω να ήρθε η ώρα να τον απολαύσουμε και στα σαλόνια της Ευρώπης. Τα τελευταία 25 χρόνια προσφέρω τις ιατρικές μου υπηρεσίες στην ομάδα αφιλοκερδός. Την αγαπάω αυτήν την ομάδα και πιστεύω ότι αν αγαπάς κάτι, το κάνεις αυτό χωρίς αντάλλαγμα. Αυτό που βιώνουμε φέτος σαν ομάδα είναι κάτι ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Αυτός ο κόσμος, αυτοί οι φίλαθλοι, αυτοί οι πυρώτες, αυτοί οι πατριώτες από όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη ζούνε να δούνε την ομάδα μια φορά να βγει στην Ευρώπη. Προχώρησε Πας Γιάννενα, συνέχισε τους άθλους γιατί έχεις πάντα στο πλευρό τους θρυλίκους φιλάθλους. Πιστεύουμε στην ομάδα του Πας Γιάννενα και τη δύναμή της και συμπορευόμαστε με το μήνυμα Πας Γιάννενα, Πας IKEA. Πιστεύω ότι σήμερα η ομάδα έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή κάνει μια θαυμάσια πορεία και συνεχίζοντας έτσι θα διατηρήσει αυτόν τον μύθο και αυτό το θρύλο που έχουν οι Γιαννιώτες για τον ΠΑΣ. Αυτό που θα ήθελα για τον ΠΑΣ Γιάννενα κάποια στιγμή να δηλωθεί στην Super League για τα επόμενα χρόνια, να ξεπεράσουμε και τα όρια της Ελλάδας και να μπορεί η ομάδα αυτή να παίζει και στην Ευρώπη. Go!